Νίκη με πολύ μεγάλο ποσοστό 68% και αριθμό ψήφων 687 της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών στις εκλογές του Τετράκης της περασμένης Κυριακής. Πρώτη θέση ανάμεσα στους 53 αντιπροσώπους της αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος Δημήτρης Λουρίκας. Οι αντιπρόσωποι είναι 15 από τη Ροδόπη, 18 από τον Εύρο και 20 από την Ξάνθη. Συμμετείχαν 4 συνδυασμοί, η Ανεξάρτητη Μηχανική Θράκης με 141 ψήφους, Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών με 687, Πανεπιστημονική Κίνηση με 57, Προοδευτικό ΤΕ με 53 και ο Ανεξάρτητος Συνδυασμός του Αργύρη Πλέσια με 72 ψήφους. Από εδώ και πέρα, το εκλεκτορικό σώμα θα αναδείξει τη διοικούσα επιτροπή και σύμφωνα με όσα δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Λουρίκας, λόγω του ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία, οι διαδικασίες για την ανάδειξη Προεδρίου θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα από άλλες φορές. Υπογράμμισε πως το ΤΕ Θράκης το διακρίνει εδώ και χρόνια κουλτούρα συνεργασίας και σύνδεσης απόψεων και αυτό θα εξακολουθήσει να είναι το δυνατό του χαρτί. Το ΤΕ είπε τώρα πια με τακτοποιημένα τα οικονομικά του ζητήματα θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος και το ρόλο του που είναι ο σύμβουλος του κράτους. Παράλληλα θα δείξει πιο έντονα την παρουσία του δίπλα στο μηχανικό που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Κρίσιμος είναι ο ρόλος του ΤΕ σε πολλά ζητήματα και περιβάλλοντος και αποτελεί σημείο αναφοράς η πολύ πετυχημένη και εξειδικευμένη μερίδα που είχε διεξαχθεί πριν από 19 χρόνια με εξαιρετικούς επιστήμονες και ένα ξεκάθαρο όχι, το οποίο θα χρειαστούμε ως τοπική κοινωνία για το θέμα του χρυσού, τη βαρύνουσα άποψη και θέση του όχι, όπως επανέλαβε πως υπάρχει καθώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν μας φέρουν κάτι καινούργιο να μελετήσουμε, φυσικά και θα το κάνουμε. Μέχρι στιγμής παραμένουμε στο όχι που είχαμε εκφράσει και τότε, δήλωσε καταλήγοντας ο κύριος Λουρίκας. Την εφαρμογή ενός πλάνου διετίας με ενέργειες και έργα σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτείνει ο Αντιπεριφερειάρχης Νικόλαος Τσαλικίδης στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκρέκα. Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων μέσα από τη δημιουργία ταμιευτήρων μικρών και μεγαλύτερων φραγμάτων με στόχο τη μείωση δαπανών της αγροτικής παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή διαθέτει περίπου το 40% των υδάτινων πόρων σε πανελλήνιο επίπεδο. Η σύνδεση του αγροτικού κόσμου και της αγροτικής παραγωγής με την εκπαίδευση και την καινοτομία μέσα από τη δημιουργία γεωργικής σχολής μέσω της παραχώρησης του αμπελουργικού σταθμού έκτασης 300 στραμάτων στην Κομωτινή από το Υπουργείο. Η θέσπιση ορεινής συνοποιητικής ζώνης στη Ροδόπη κατά τα πρότυπα του Παγκαίου και της Μαντίνιας. Σημειώνεται τέλος ότι στο προσοχές χρονικό διάστημα προγραμματίζεται και νέα συνάντηση των Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα. Το πολεμικό μεταγωγικό πλοίο του Αμερικανικού Ναυτικού που θα παραμείνει ως το Σάββατο στην περιοχή μας έφτασε τη Δευτέρα δεν κατάφερε να ελιμενιστεί λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων. Την Τρίτη το πρωί που βελτιώθηκε όμως ο καιρός μπήκε και έδεσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το οποίο μετά την ανέλκυση του ναυαγίου της Βυθικόρου Όλγα με χρήματα των Αμερικανών και υπό την επίβλεψή τους μπορεί πλέον να δέχεται και μεγαλύτερα εμπορικά αλλά και πολεμικά πλοία. Από τους πρώτους που υποδέχτηκαν τους Αμερικανούς στο λιμάνι ήταν ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Κωστής Χατζημιχαήλ και ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Χατζηκωνσταντίνου που φωτογραφήθηκαν μάλιστα μπροστά από το πολεμικό πλοίο. Επίσης, την Πέμπτη θα βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη ο στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλη, διοικητής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και ο ακόλουθος τύπου της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Θα υπάρξει επίσης συνάντηση με τον διοικητή υποστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και άλλους θεσμικούς της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία μαζί με τους δημοσιογράφους να ξεναγηθούν και στο πολεμικό πλοίο Carson City. Το πλήρωμα αποτελείται από 90 άτομα και έχουν οργανωθεί εκδηλώσεις στις οποίες θα πάρει μέρος. Μεταξύ αυτών και φιλικό παιχνίδι μπάσκετ με μια μεικτή ομάδα καδοδοσφαιριστών του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και άλλων ομάδων.